Το νέο σχέδιο νόμου που έθεσε σε διάλογο το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει και μια νέα ρυθμίση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Δήμους. Στο άρθρο 54 του νομοσχεδίου αυτού προβλέπονται ρυθμίσεις για τις οφειλές στους Δήμους. Μέσα σε 4 μήνες από την ψήφιση του νόμου, οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο Δήμο για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι ρυθμίσεις αυτές των οφειλών περιλαμβάνουν αρκετά ευνοϊκές διατάξεις, διότι προβλέπουν με την καταβολή της κύριας οφειλής του κεφαλαίου την πλήρη διαγραφή, σε ποσοστό δηλαδή 100% των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστήμων. Αν για παράδειγμα μια οφειλή 100 ευρώ με τους τόκους, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα έγινε 200, πληρώνοντας αυτά τα 100 ευρώ, τα υπόλοιπα διαγράφονται και επανέρχεται ουσιαστικά στην αρχική μορφή η οφειλή. Για όσους δεν δύναται να καταβάλουν το ποσό εφάπαξ, προβλέπεται και η ρύθμιση σε δόσεις. Προβλέπεται για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό, ολόκληρο το κεφάλαιο εφάπαξ, η δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση σε δόσεις, οι οποίες δόσεις ξεκινάνε από 2 και φτάνουν μέχρι και τις 100 και ανάλογα με το πόσες δόσεις κάνει κάποιος, θα γίνεται και η ανάλογη μείωση αυτών των προσαυξήσεων και των προστήμων, η οποία ξεκινάει από 80% και καταλήγει στο 10%. Όσο δηλαδή περισσότερες δόσεις κάνεις, τόσο λιγότερη θα μείνει η μείωση αυτών των προστήμων και των προσαυξήσεων. Όπως τονίσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Ηλιόπουλος, υπάρχουν και δύο σημαντικές απεμπλοκές μέσω των ρυθμίσεων αυτών. Πρώτον, ότι θα αποδεσμεύεται η ενημερότητα του πολίτη που κάνει η ρύθμιση, διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα από τα μέτρα που έχουν οι Δήμοι ως δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος οφείλει είναι να του δεσμεύσουν τη φορολογική ενημερότητα, οπότε με τη ρύθμιση θα αποδεσμευτεί. Και βέβαια θα ανασταλούν και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ίσπραξης, οι οποίες ενδεχομένως έχουν ξεκινήσει, όπως είναι π.χ. τα μέτρα κατάσχεσης. Η ρύθμιση πάντως θα πρέπει να σημειωθεί πως θα χαθεί αν κάποιος δεν καταβάλει 3 δόσεις. Και επομένως τη δυνατότητα, ακόμη και αν χάσει μία δόση, να μην χάσει την ρύθμιση, προσπαθήσει την επόμενη να την καταβάλει. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, είναι έτοιμα να ασταλούν τα ειδοποιητήρια για την ενημέρωση των οφειλετών. Νομίζω ότι λαμβάνοντας την περίοδο της οικονομικής κρίσης, είναι σε μια κατεύθυνση καλή η συγκεκριμένη διάταξη. Ειδικά το γεγονός ότι καταβάλλοντας όλο το κεφάλαιο θα διαγράφουν τα πρόστιμα και προσαυξήσεις, να προσελκύσει έτσι κόσμο να τα καταβάλει και να έχουν έτσι και μια ρευστότητα οι Δήμοι, για όσους αδυνατούν να πάνε μέχρι και τις 100 δόσεις.